σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Θέλω να αρχίσουμε αρχικά τι, αν ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Αν ήταν όνειρο ζωής, δεν θα το χαρακτηρίσω έτσι ακριβώς. Η επαφή μου με τη μετάφραση έγινε βασικά όταν ήμουν φοιτητής στο Birmingham, στο Πανεπιστήμιο. Ήταν κάτι που με ενδιαφέρε πάρα πολύ και είχα την ευκαιρία όταν ήρθα στην Ελλάδα να ασκήσω αυτό το επάγγελμα. Είναι κάτι που ακόμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όνειρο ζωής τώρα είναι μία από τις πολλές δραστηριότητες που πλέον κάνω, αλλά σίγουρα ήταν κάτι που πάντα ήθελα να κάνω, ναι. Γιατί αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε πιο πολύ στην Ελλάδα και όχι για παράδειγμα στην Αγγλία ή στην Γαλλία? Αυτό είναι καλή ερώτηση. Έχει να κάνει μάλλον με το γεγονός ότι είχα σπουδάσει ξένες γλώσσες στο Birmingham. Και σε αντίθεση με πάρα πολύ κόσμο που σπουδάζει ξένες γλώσσες στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, ήθελα να έρθω στη χώρα ουσιαστικά όπου μιλεί τη γλώσσα που ήθελα να ειδικευτώ. Οπότε γι' αυτό πήρα την απόφαση να έρθω στην Ελλάδα και μάλιστα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Καθόλου, όχι, ήταν καλή επιλογή. Ναι. Γιατί είχα την ευκαιρία να μελετήσω τη γλώσσα από κοντά στο χώρο που ομιλείται και όλη η γλώσσα αυτή. Οπωσδήποτε, ναι. Πριν ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μετάφραση, θεώρησα ότι ίσως ήταν αυτός ο μύθος βασικά που κυκλοφορεί γενικά για τη μετάφραση. Αν ξέρεις μία ξένη γλώσσα, μπορείς εύκολα να μεταφράσεις. Βέβαια, με την επαφή και σταδιακά, όσο έκανε περισσότερες μεταφράσεις, έμαθα ότι αυτό δεν ισχύει και θέλει μία πάρα πολύ πιο βαθιά γνώση και της γλώσσας και της διαδικασίας επίσης της μετάφρασης. Και φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει για όλους και για όλες γενικά. Όσο πιο πολύ βαθιά μπαίνεις στο χώρο, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις τις δυσκολίες, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες επίσης της διαδικασίας αυτής. Τι απολαμβάνετε περισσότερο στη μετάφραση, τι σας αρέσει? Μάλλον αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι η ανακάλυψη καινούριων πραγμάτων, πληροφοριών που δεν ήξερα προηγουμένως. Και το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή αν καταφέρω να φτιάξω ένα κείμενο το οποίο διαβάζεται ως πρωτότυπο και όχι ως μετάφραση, αυτό είναι κάτι που μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Μεταφράζετε και λογοτεχνία? Πολύ σπάνια. Ναι. Λόγω του ότι ασχολήθηκα μετά με την γλωσσολογία κυρίως, η αλήθεια είναι πως οι μεταφραστικές μου δραστηριότητες πλέον έχουν περιοριστεί κάπως σε σχέση με πριν, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι ασχολούμαι με οικονομικά κείμενα και κείμενα διαφημιστικού τύπου, επίσης. Τεχνικά, δηλαδή. Πιο πολύ, ναι. Έχετε σκεφτεί ποτέ να συγγράψετε κάτι ο ίδιος, πέρα από να μεταφράζετε? Ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Ένα λογοτεχνικό, ένα δοκίμιο, κάποιο τεχνικό. Πολλά κείμενα γράφω στα πλαίσια της δουλειάς μου ως γλωσσολόγος, εξειδικευμένα κείμενα. Τώρα ένα βιβλίο, αν είχα το χρόνο, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Αυτό θα το βλέπω σαν δεύτερη δραστηριότητα μετά αφού τελειώσω κάποια πράγματα που ήδη κάνω. Η σχέση σας με τη γλώσσα από την οποία μεταφράζετε, ποια ακριβώς είναι? Από τα ελληνικά και τα γερμανικά κυρίως μεταφράζω. Ήταν δύο γλώσσες που είχα κάνει στο πλαίσιο του προπτυχιακού μου τίτλου στην Αγγλία. Και παρακολουθώ συνέδρια και στη Γερμανία και στην Ελλάδα πολύ συχνά. Τα ελληνικά βέβαια είναι μια μεγάλη αγάπη, ανέκαθεν, έτσι, μεγάλη αγάπη. Και τα γερμανικά επίσης προσπαθώ να τα διατηρήσω στο βαθμό που γίνεται, ειδικά όταν δεν ζεις στη χώρα που ομιλεί τη γλώσσα αυτή. Πάντως μου είναι πάρα πολύ αγαπημένες γλώσσες και οι δύο. Σας αρέσει πολύ? Πολύ, ναι. Είπατε πριν ότι οι μεταφραστικές σας δραστηριότητες έχουν περιοριστεί πλέον. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχετε κάποια άλλη απασχόληση που είναι στην επάφεια? Η κυρία απασχόληση πλέον είναι να τελειώσω το διδακτορικό μου, που είναι κάτι που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν αφήνει πολλά περιθώρια για άλλα πράγματα. Και ταυτόχρονα η διδασκαλία που κάνω και στο Πανεπιστήμιο και επίσης τα άθρα που γράφω στο πλαίσιο και των σπουδών, αλλά και γενικότερα δηλαδή στον χώρο της γλωσσολογίας. Ναι. Τρώει πάρα πολύ χρόνο δηλαδή γενικώς. Στον χώρο της μετάφρασης, ποιες δυσκολίες έχετε αντιμετωπίσει? Θα έλεγα η έλλειψη κατανόησης από την ευρύτερη κοινωνία σε σχέση με το τι ακριβώς είναι η μετάφραση. Η έλλειψη διαφάνειας ως προς το πόσο πληρώνεται ουσιαστικά ένας μεταφραστής. Και
Θα έλεγα ότι εκεί βασικά είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει κάποιος μεταφραστής ή μεταφράστρια στην ελεύθερη αγορά, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Έχετε να μας πείτε κάποιο παράδειγμα που σας δυσκόλυψε πάρα πολύ στη μετάφραση? Στη διαδικασία γενικώς. Νομίζω ότι τέτοιες λέξεις προκύπτουν συνέχεια γενικά σε όλα τα κείμενα, που, ειδικά τα πιο απαιτητικά κείμενα. Τώρα δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικό ένα μέρος της μετάφρασης, αλλά και της απόλαυσης, γιατί μέσα από αυτό ανακαλύπτεις και καινούρια πράγματα, μαθαίνεις και μπαίνεις βασικά σε πιο πολλές βαθιές λεπτομέρειες για τη γλώσσα και τις αντιστοιχίες που υπάρχουν ανάμεσα στις γλώσσες που μεταφράζεις. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά τώρα, ναι, είναι μια δυσκολία μεγάλη, εντός ή άλλως. Τέτοια προβλήματα πώς τα αντιμετωπίζετε, κυρίως πολιτιστικά, πώς τα αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα στη μετάφραση? Η αλήθεια είναι πλέον ότι νομίζω τουλάχιστον ότι, ειδικά επειδή μεταφράζω από τα ελληνικά, επειδή ζω πάρα πολλά χρόνια γενικώς εδώ πέρα, πολλές δυσκολίες πλέον ευτυχώς δεν υπάρχουν στη κατανόηση τουλάχιστον των πολιτισμικών στοιχείων. Σε περίπτωση που έχω κάποια δυσκολία, θα συμβολευτώ έναν φίλο ή μία φίλη που είναι φυσικός ή φυσική ομιλήτρια, ομιλητής της γλώσσας αυτής, για να με βοηθήσουν παραπάνω. Τώρα, βέβαια, δεν έχουν όλοι και όλες την πολυτέλεια αυτή, σαφώς, και είναι κάτι το οποίο μπορείς να καλύψεις, φαντάζομαι, μόνο συμβουλευτικά από κάποιον φυσικό ομιλητή ή με κάποια βοηθήματα που υπάρχουν και στο διαδίκτυο, με σώματα κειμένου, ηλεκτρονικά σώματα κειμένου που βοηθάνε πάρα πολύ επίσης. Αυτό. Σωστά, ναι. Την οποία παρακολούθησα κιόλας. Έχετε επιχειρήσει εσείς αντίστοιχη μετάφραση? Αν έχω, συγγνώμη, δεν άκουσα. Αν έχετε επιχειρήσει αντίστοιχη μετάφραση? Ναι, βεβαίως. Για μένα, βέβαια, η αντίστοιχη μετάφραση είναι από τα αγγλικά προς τα ελληνικά. Είναι κάτι που μου ζητάνε και η αλήθεια είναι πως πλέον δεν δυσκολεύομαι στο ίδιο βαθμό που δυσκολευόμουν στην αρχή, που σίγουρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι μένω εδώ πέρα και εκτίθεμαι συνέχεια στη γλώσσα και τη χρησιμοποιώ επίσης. Οπότε, ναι, έχω ασχοληθεί. Ναι. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής τον οποίο να θαυμάζετε, κάποιον που να έχετε σαν πρότυπο? Θαυμάζω πάρα πολύ τον Newmark, ειδικά για τις διακρίσεις του ως προς το υφολογικό επίπεδο των γλωσσών. Νομίζω ότι η συμβολή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη γενικά στην επιστήμη. Και ένας γνωστός, σαφώς, σε όλους μας φαντάζομαι, ο David Connolly, που ήταν και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Νομίζω πως η δουλειά του πάνω στη ποιήση ήταν εξαιρετική. Ναι. Πιστεύετε ότι η επιμέλεια ενός μεταφρασμένου κειμένου είναι απαραίτητη? Εννοείται. Ναι. Νομίζω ότι, παρόλο που ο παράγοντας του χρόνου μας δυσκολεύει πολύ συχνά να βρούμε το χρόνο να επιμεληθούμε τα κείμενά μας στο βαθμό που θα θέλαμε, ειδικά όταν οι προθεσμίες είναι τόσο πιεστικές, είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο και νομίζω ότι πρέπει όλοι να φροντίσουμε να το εντάξουμε γενικά στη διαδικασία της μετάφρασης. Ιδίως στην αντίστοιχη μετάφραση που έχουμε αυτή τη μειωμένη γλωσσική διέστηση, η οποία είναι απαραίτητη για να βγει ένα καλό τελικό κείμενο. Η σχέση σας με τους επιμελητές είναι καλή? Έχει τύχει να αλλάξει κάτι χωρίς να το γνωρίζετε? Εγώ συμβουλεύομαι συνήθως ανθρώπους που τυχαίνουν να είναι και φίλοι. Οπότε, από αυτή την άποψη, δεν έχω συναντήσει δυσκολίες. Όχι, ευτυχώς. Δεν ξέρω για άλλους ανθρώπους, αλλά γενικά έχω ευτυχώς καλή τύχη εκεί. Πιστεύετε ότι η κρίση έχει επηρεάσει τη μετάφραση, ότι γίνονται εκτός τη μετάφραση? Νομίζω πως η κρίση γενικά έχει επηρεάσει όλους τους τομείς. Στη μετάφραση συγκεκριμένα έχει προκαλέσει, μάλλον, πώς να το πω, δηλαδή, ένα είδος κακού ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφραστών, και παραπέμπει επίσης αυτό που έλεγα πριν για την έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με το πώς χρεώνει κάποιος, για παράδειγμα, μια μετάφραση. Και αυτό ίσως δεν είναι κάτι τόσο καλό μετά, γιατί μετριάζεται και η ποιότητα και ο σεβασμός επίσης προς το χώρο. Ναι. Νομίζω ότι ποτέ δεν μπορεί κάποιος να είναι ευχαριστημένος, ποτέ δεν παίρνουμε τα λεφτά που θα θέλαμε. Αλλά νομίζω ότι σε λογικά πλαίσια προσπαθείς πάντα να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες των πελατών και τις δικές σου ανάγκες ταυτόχρονα επίσης. Θα έλεγα ότι δεν είμαι απογοητευμένος, όχι. Αλλά ιδιαίτερα ευχαριστημένος νομίζω ότι ποτέ δεν είμαστε, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
για την οποία ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν πόσο δύσκολη είναι, ειδικά και μόνο φαντάζομαι αυτοί που δεν είναι στο χώρο. Αλλά ναι, δεν είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Για το μέλλον της μετάφρασης, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί? Νομίζω ότι η συμβολή της τεχνολογίας θα βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον, όσο βοηθάει ήδη δηλαδή αυτή τη στιγμή. Βέβαια, η κινδυνολογία περί αντικατάστασης του μεταφραστή από τη τεχνολογία, πιστεύω ότι αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας αγχώνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι μέχρι να δημιουργηθεί ένα μηχάνημα που μπορεί να καταλάβει τα διαφορετικά υφολογικά επίπεδα της γλώσσας και την ιδιαίτερη φύση της γλώσσας, δεν έχουμε πάρα πολλά άγχη γενικά για την αντικατάσταση της μεταφράσης του μεταφραστή από τεχνολογικά μέσα. Γενικότερα, τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Εννοείται. Έχετε έρθει ποτέ αντιμέτωπος με κριτική απέναντι στην μεταφρασή σας? Πάντα, πάντα, βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο. Πάντα μπορεί να βρει κάποιος ή κάποια θέματα για τα οποία δεν είναι ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη, εν πάση περιπτώσει, να αμφισβητήσει τις επιλογές που έκανες. Επίσης, ανάλογα με το πελάτη ή την πελάτη που δουλεύεις, πάντα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου και τους κανόνες που ίσως αφορούν το συγκεκριμένο οίκο που δουλεύει ο πελάτης και να τους σεβαστείς κιόλας. Κακή κριτική, όχι, δεν έχω λάβει. Δημιουργική και οικονομική, ναι. Να σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι. Νομίζω πάντα υπάρχει περιθώριο να είμαστε καλύτεροι και να γίνουμε καλύτεροι. Οπότε, από αυτή την άποψη, πάντα η κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Ναι, αρκεί να είναι καλοπροαίρετη. Ακριβώς. Συνήθως, τουλάχιστον από αυτό που έχω δει, είναι. Δεν ξέρω για άλλες περιπτώσεις, αλλά ναι. Για τις δυσκολίες σας ρώτησα. Εσάς, για ποιο λόγο είναι σημαντική η μετάφραση για εσάς? Είναι για να έρθουν οι λαοί πιο κοντά για εσάς συγκεκριμένα? Νομίζω ότι αυτό μπορείς να το δεις από πάρα πολλές διαστάσεις. Ναι. Σαφώς και φέρνει τους λαούς και τους ανθρώπους του κόσμου πιο κοντά. Διευκολύνει την κατανόηση, την επικοινωνία. Χωρίς τη μετάφραση θα έχουμε πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα σε σχέση με την παγκόσμια κατανόηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο έργο αν κάποιος μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο μέσα από τη μετάφραση. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι εκεί έγκυται βασικά το θέμα. Αν μπορείς να διευκολύνεις την επικοινωνία, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες που δεν έχουν την πολυτέλεια και την πρόσβαση να γνωρίσουν μια άλλη γλώσσα, ή ανθρώπους που έχουν την πολυτέλεια αλλά δεν εκμεταλλεύονται την ευκαιρία, και εκεί είναι ωραία να μπορείς να βοηθήσεις επίσης. Ναι. Μιλάω και για τους συμπατριώτες και συμπατριώτησές μου που δεν μαθαίνουν πάρα πολύ έτσι ξένες γλώσσες. Ίσως με αυτόν τον τρόπο μπορείς να τους φέρεις πιο κοντά και στην επιθυμία να μάθουν ίσως μια ξένη γλώσσα, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο αν μπορείς να το πετύχεις μέσα από τη μετάφραση. Όχι, δεν ανήκω. Δεν ανήκω. Δούλευα πάντως freelancer, και η αλήθεια είναι πως είναι κάτι που το οποίο θα έπρεπε να κάνω, αλλά επειδή, όπως σας είπα προηγουμένως, οι δουλειές μου πάνω στη μετάφραση πλέον έχουν περιοριστεί σημαντικά στην ελεύθερη αγορά, δεν είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου για άμεσα τουλάχιστον. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες ενώσεις, εννοείται. Νομίζω ότι οφείλει να ερευνήσει πάρα πολύ καλά το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται και δουλεύει. Σαφώς και λόγω οικονομικών αναγκών, όλοι και όλες που δουλεύουν στη μετάφραση πρέπει να δεχτούν και να κάνουν πράγματα που ίσως δεν είναι πάνω στο αντικείμενο στο οποίο έχουν ειδικευτεί. Αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό ως πρόκληση, και είναι πολύ σημαντική πρόκληση επίσης για να μάθουμε και καινούρια πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η περιέργεια, μάλλον, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να γίνει κάποιος ή κάποια ένας καλός ή καλή μεταφραστής, μεταφράστρια. Σε εμάς που θέλουμε να ασχοληθούμε με τη μετάφραση και σε όλους τους υπόλοιπους,
ποια θα ήταν η συμβουλή σας? Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία και να έχετε αυτή την περιέργεια πάντα να μάθετε καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι θα σας είναι πολύ ευχάριστη εμπειρία γενικώς και κυρίως. Το εύχομαι πάντως. Ναι, πιστεύω. Πιστεύω. Ναι. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Επίσης. Να είστε καλά.